Είμαστε εδώ και καλημερίζουμε τον κύριο Στέφανο Μάνο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Θα ήθελα τα φώτα σας και την άποψή σας για το σημείο αυτό που βρισκόμαστε πολιτικά, πριν από ένα ακόμη κρίσιμο Eurogroup, όπως έχουμε συνηθίσει να βάζουμε τον επιθετικό προσδιορισμό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άκουσα κάτι πολύ ωραίο, ότι τα Eurogroup έχουν γίνει σαν τις κινητές εορτές πια. Κάθε τρεις και λίγο έχουμε και από ένα Eurogroup. Θα ήθελα την άποψή σας για το πού βρισκόμαστε. Πού πάμε, θα πάρουμε κάτι καλό, θα πάρουμε κάτι μέτριο. Και μετά τι γίνεται? Κοιτάξτε, νομίζω προσδοκούμε να πάρουμε μερικά λεφτά. Για τη δόση λέτε? Ναι. Αυτά θα πάρουμε. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα πάρουμε τίποτα άλλο. Θα πάρουμε μερικές υποσχέσεις, μερικές βεβαιώσεις. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πάρουμε τίποτα παραπάνω. Και δεν ξέρω πώς να το πω, διότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μάθει να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Θέλουμε διαχείριση, όπως έλεγε ο κύριος καθηγητής, ναι, προηγουμένως, ο κύριος Χρουσός. Είναι και χειρότερο. Δηλαδή, τι να σας πω. Είναι απελπιστικό αυτό που συμβαίνει. Διότι, επαναλαμβάνω, κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Και λυπάμαι που το λέω. Δεν ξέρω τι να πω. Σε ποια κατεύθυνση, δηλαδή, ότι θεωρούμε ότι θα γίνει τι? Τίποτα. Νομίζουμε ότι έχουμε βρει, νομίζουμε ότι κοροϊδεύουμε τους ξένους, κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, ότι μπορούμε να εξακολουθούμε να ζούμε όπως ζούσαμε, ότι θα μας δανείσουν λεφτά, θα μας σώσουν οι άλλοι, ότι δεν θα χρειαστεί να αλλάξουμε. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι εμείς δεν θα χρειαστεί να αλλάξουμε. Να σταθούμε λίγο σε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, θεωρώ τεράστιο πρόβλημα το γεγονός ότι πρωτίστως οι πολιτικοί που διαχειρίστηκαν όλο αυτό το διάστημα και ακολούθως ο κόσμος, δεν έχουν η μεν πολιτική δόση στον κόσμο να αντιληφθεί, ο δε κόσμος δεν το έχει πιάσει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ακόμη δηλαδή 7-8 χρόνια μετά τα μνημόνια, το πρόβλημα δεν το έχουμε καταλάβει, νομίζω. Τι γέννησε τη χρεοκοπία μας και γιατί μέχρι τώρα, αν όλες οι άλλες χώρες βγήκαν και προχώρησαν, εμείς είμαστε ακόμη εδώ κολλημένοι στη λάσπη. Και αν μπορώ να πω, εξακολουθούμε να μην θέλουμε να αντιληφθούμε το πρόβλημα. Όπως τουλάχιστον το βλέπω εγώ, διότι θα μου επιτρέψεις να πω, εγώ περιγράφω το πρόβλημα με τον ίδιο τρόπο εδώ και 30 χρόνια, αλλά όταν το λέω, κανείς δεν θέλει να δεχθεί ότι αυτό που λέω είναι σωστό. Θεωρείστε ότι γίνεστε κακός? Όχι, μπορεί να θεωρούν ότι αυτό το οποίο λέω είναι λάθος. Ναι. Λέω κάτι το οποίο οι περισσότεροι λένε, αυτά που λέει αυτού του εδώ είναι λάθος. Ποιο λέτε εσείς εδώ και 30 χρόνια ότι είναι το πρόβλημα? Πού εστιάζεται αυτό το πρόβλημα? Εγώ ισχυρίζομαι ότι έχουμε αφήσει να μεγαλώνει αυτό που λέμε κράτος, δηλαδή έχουμε αφήσει να μεγαλώνει ένα θηρίο κράτος στο οποίο με όλο και πιο πολλούς ανθρώπους, το οποίο μεγαλώνει και νομίζουμε ότι αυτό μπορεί να λύσει τα προβλήματα και δεν μπορεί. Να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Επειδή πολλές φορές που θέτουμε αυτό το ερώτημα και σε κυβερνητικούς βουλευτές και εκπροσώπους, υπουργούς, μας λένε ότι δεν είναι μεγάλο το κράτος, διότι έχουμε λείψη στην παιδεία, δεν έχουμε καθηγητές, έχουμε λείψη στην υγεία, δεν έχουμε γιατρούς. Έχουμε λείψη στις υπηρεσίες, δεν μπορούν να βγάλουν τη συντάξη, επί παραδείγματι. Μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Έχω ακούσει αυτά τα επιχειρήματα τόσες πολλές φορές. Πρώτον, είναι ψέματα. Μας αρέσει να ζούμε με ψέματα. Υπάρχουν αριθμοί, υπάρχουν στατιστικές. Μπορούμε να συγκριθούμε. Υπάρχουν διεθνείς στατιστικές, για παράδειγμα, πόσοι δάσκαλοι υπάρχουν στην Ελλάδα, πόσοι στη Γαλλία, πόσοι στη Γερμανία, πόσοι στην Ιρλανδία. Ξέρουμε δηλαδή πόσοι δάσκαλοι αναλογούν σε τόσους μαθητές σε κάθε χώρα. Έχουμε λοιπόν εμείς τους πιο πολλούς δάσκαλους από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Άρα τι κάνουμε λάθος και υπάρχουν σχολεία χωρίς δάσκαλους? Τους μοιράζομαι κατά τρόπο τέτοιο. Τους μοιράζομαι. Ποιος τους μοιράζει? Το κράτος. Η πολιτεία. Ποιοι? Οι ίδιοι υπάλληλοι τους μοιράζουν. Οι προϊστάμενοι τους. Τους μοιράζουν έτσι ώστε σε ορισμένα μέρη να περισσεύουν και να κάθονται. Να κάθονται, δηλαδή να μην δουλεύουν καθόλου. Mm-hmm. Και σε άλλα να λείπουν. Δηλαδή λένε, εδώ δεν έχουμε, λέει, δασκάλους και κλαίγονται, δεν έχουμε δασκάλους. Και πράγματι δεν έχουν δασκάλους. Αλλά δεν λένε ότι σε άλλα μέρη έχουν
5 φορές πιο πολλούς δασκάλους, οι οποίοι κάθονται και δεν κάνουν τίποτα. Εξακολουθεί, λέτε, και υπάρχει αυτό, πιθανώς να... Όχι, εξακολουθεί. Φυσικά γίνεται, εξακολουθεί. Λέτε, γίνεται ακόμη. Και δεν γίνεται μόνο με τους δασκάλους, γίνεται και με τους γιατρούς. Δηλαδή γίνεται ότι σε πολλά μέρη δεν υπάρχει κανένας γιατρός. Τίποτα. Και σε άλλα μέρη... Ειδικά στα νησιά βάζουν και οικονομικά κριτήρια, δίνουν σπίτι, πληρώνουν 10 για να πάει γιατρός. Φυσικά. Και σε άλλα μέρη δεν υπερισσεύουν. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα... αυτά τα πράγματα είναι κομμάτι του όλου συστήματος. Ερχόμαστε τώρα, μου λέτε, για τις συντάξεις. Στις συντάξεις όλοι ξέρουμε ότι δεν έχουμε ένα σύστημα σύνταξης. Έχουμε, ξέρω εγώ, 100 συστήματα. Ναι. Τα 100 συστήματα τι σημαίνει? Ότι έχουμε, όχι 100, έχουμε χιλιάδες υπαλλήλους για να διαφοροποιούν τα συστήματα. Δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε, για παράδειγμα, ένα σύστημα που να μπορεί να τα πιάνει όλα, διότι είναι τόσο πολύπλοκο, ώστε δεν βγάζει άκρη, με αποτέλεσμα να μπορεί να πολύ εύκολα ο ένας να κλέβει από κάτω το ένα σύστημα από το να άλλο. Να σταθούμε λίγο, κύριε Πρόεδρε, σε ένα-ένα από αυτά. Το κράτος, για παράδειγμα, επειδή έχουμε ακούσει κατά καιρούς διάφορες κυβερνήσεις, ανάλογα με την πεποίθηση της καθεμιάς, να αναφέρονται στο κράτος, γιατί δεν κατάφερε μία από αυτές τις κυβερνήσεις να τον οικοκυρέψει ποτέ? Γιατί ήταν τόσο έντονο η αντίδραση από κάτω, ή δεν υπήρχε πραγματικά η βούληση? Φυσικά δεν υπάρχει βούληση. Διότι εκεί είναι οι ψήφοι. Διότι και γίνεται κάθε φορά όλο και χειρότερο. Διότι όσο μεγαλώνει αυτό, όσο μεγαλώνει αυτό το πράγμα, όλο και λιγότερο υπάρχει βούληση. Διότι σου λέει, εκεί είναι οι ψήφοι. Σήμερα, για παράδειγμα, ας πούμε θεωρητικά, τι λέμε? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που είναι πιο κοντά στο κράτος, στους υπαλλήλους. Ναι. Και θεωρητικά η Νέα Δημοκρατία είναι λιγότερο απέναντι αυτό σε κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε. Αν μιλήσεις λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία και τους πεις τι θα κάνεις για το κράτος, η πρώτη αντίδραση είναι που θα σου πούν, ναι, λέει, εντάξει, βέβαια, λέει, αλλά εκεί είναι 1,5 εκατομμύριο ψήφοι. Συνεπώς δεν τους ακουμπάω. Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, στην κατάσταση που έχουμε φτάσει σήμερα, για να μπορέσει κάποια στιγμή να γίνει το επόμενο βήμα και να υπάρχει και μια ευελιξία και στο κράτος και παντού, πρέπει να αποφασίσουν κάποια στιγμή τα κόμματα μαζί, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ένα-ένα δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το βάρος στην πλάτη του. Θα μπορούσατε να δείτε μια τέτοια εικόνα? Δεν ξέρω, ακούστε, δεν θέλω να πω. Είναι στη σφαίρα του ευκταίου και του μη ρεαλιστικού. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι θέμα να είναι μαζί. Είναι θέμα να υπάρξει ένα κόμμα που θα αποφασίσει ότι πρέπει, διότι είναι πια ανάγκη για το τόπο μας, να πει ότι οι προτεραιότητες είναι η Ελλάδα και μετά το κόμμα. Να το πει, να το βλέπετε, αισθανθεί. Ότι υπάρχει, παρά τα προβλήματα που έχουν φέρει τα μνημόνια, τέτοιο κόμμα σήμερα που θα πάρει αυτή την ευθύνη? Ακούστε, πάντα ελπίζω ότι είναι το επόμενο κόμμα. Δηλαδή, όπως είναι τώρα το πράγμα, θα το είναι η Νέα Δημοκρατία. Ότι δηλαδή στην επόμενη εμφάνιση της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, διότι η προηγούμενη δεν ήταν έτσι, ότι στην επόμενη εμφάνισή της θα καταφέρει να κάνει αυτό που δεν έκανε στην προηγούμενη. Να πει δηλαδή ότι έρχεται η Ελλάδα πρώτη και ακολουθεί το κόμμα μου. Να. Λοιπόν, να σταθούμε λίγο όμως στα επιμέρους. Λέτε για τη συντάξη. Είχα διαβάσει μια ανάρτησή σας προδημήνου που λέγατε ότι πρέπει να πάει το αφορολόγητο στις 5.000 και προτείνετε σύνταξη 700 ευρώ. Μάλλον σας άκουσαν. Γιατί βλέπετε ότι έχουμε αφορολόγητο γύρω. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ναι. Είπα το εξής και το επαναλάβω. Ναι. Είχα πει ότι είναι σωστό να πέσει το αφορολόγητο, όπως και έπεσε. Mm-hmm. Γιατί? Διότι πάρα πολλές οικογένειες στην Ελλάδα δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος. Ναι. Πάρα πολλές. Και ότι αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος. Θα έπρεπε πολύ πιο πολλές να πληρώνουν φόρο εισοδήματος. Έστω ένα πολύ μικρό. Είχα πει μάλιστα πως θα σου πω ένα χάδι φόρου εισοδήματος. Έτσι ώστε όλοι να μετέχουν κάπως στα δημόσια, στις δημόσιες δαπάνες. Απορία. Αλλά είχα πει, αν το κάνετε αυτό και μειώσετε το αφορολόγητο, θα πρέπει αυτός ο πρώτος φόρος που θα πληρώσουν να είναι πολύ χαμηλός. Δηλαδή να πέσει το φορολογικό συντελεστής. Να πέσουν οι συντελεστές. Ναι, ο οποίος ήταν 22%. Και αυτός ο θλιβερός, κατά τη γνώμη μου, ο κ. Τσακαλώτος, από 22% το κάνει 20%. Ενώ εγώ είχα πει να γίνει 7%.
Λοιπόν, απορία διαφορά, τώρα, λοιπόν. Να θέσω ένα ερώτημα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Πώς το εξηγείτε εσείς ότι κάθε φορά που το αφορολόγητο στην Ελλάδα είναι χύψη ποσό, οι μισοί Έλληνες είναι κάτω από το αφορολόγητο και δεν πληρώνουν. Και πολλές φορές φτάνουν οι εργαζόμενοι να έχουν υψηλότερα εισοδήματα από το αφεντικό. Θα σας πω, διότι έτσι όπως έχουν γίνει οι φορολογίες στην Ελλάδα, είναι τόσο εξοντοτικοί, ώστε όλοι οι Έλληνες, θα να πω όλοι οι Έλληνες, ένας μεγάλος αριθμός, όλοι αναζητούν τρόπο να κλέψουν την εφορία. Αυτό το ισχυρότατο κίνητρο να μην πληρώσει την εφορία δημιουργείται από την παλαβομάρα του φορολογικού συστήματος. Και πώς αλλάζει αυτή η παλαβομάρα? Με το πρώτο να πάψουν να είναι παλαβό το σύστημα. Και είναι παλαβό το σύστημα από ανθρώπους που είναι ακατάλληλοι, που είναι μέσα στο δημόσιο. Ξανάρχομαι λοιπόν. Ένα παλαβό δημόσιο δημιουργεί παλαβό σύστημα που τρελαίνει τον κόσμο, που συμπεριφέρεται εχθρικά προς το κράτος του. Έχουμε δηλαδή πολίτες που εχθρεύονται το κράτος. Ξέρετε, γιατί το κράτος είναι το μακρύτερο χέρι, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση πια, του άρπαγα. Ναι. Από τη μία τσέπη τα βάζει, όποιος εξακολουθεί να βάζει κάτι, και από την άλλη τα βγάζει για να τα καταθέσει στο κράτος, το οποίο κράτος του οφείλει κιόλας. Σύλληξη πρόθεσμες, ξέρετε πολύ καλά, δεν δίνει πια το κράτος τίποτα πίσω. Όλη αυτή η παθογένεια λοιπόν, που περιγράφεται ξεκάθαρα τώρα και η οποία χρονίζει, δεν είναι σημερινή. Αλλά θέλω να, πόσο, αν μπορούσαμε έτσι, να το ξαναπούμε και να το ξαναπούμε. Να δείτε την εχθρότητα που δημιουργείται. Υπάρχει ένας σωροκόσμος που έχει να παίρνει από το κράτος και δεν παίρνει. Ένας σωροκόσμος που οφείλει στο κράτος και δεν πληρώνει. Υπάρχει εχθρότης λοιπόν. Μου χρωστάει λεφτά, δεν τον πληρώνω, πάει χαθεί το κράτος, δεν μου πληρώνει. Την ίδια στιγμή έχουμε αυτό το παράδοξο, τόσος κόσμος που συνεχώς περιμένει το κράτος να του κάνει τα πάντα. Πού είναι το κράτος, πού είναι το κράτος. Κάποιοι πολιτικοί τον γαλούχησαν έτσι τον κόσμο. Ασφαλώς. Κάποιοι τον κακόμαθαν έτσι. Του συνέφερε. Λοιπόν, ξανάρχομαι. Πρέπει να πούμε, στο διάλογο το κράτος, θα τα κάνουμε εμείς. Θέλουμε να απελευθερωθούμε από το κράτος. Δεν το θέλουμε αυτό. Τι να το κάνουμε αυτό? Όταν, κύριε Πρόεδρε, ο άλλος για να πάρει τη σύνταξη πρέπει να περάσει το κράτος. Για να πάει στο νοσοκομείο πρέπει να περάσει το κράτος. Για να πάει το παιδί του στο σχολείο πρέπει να περάσει το κράτος. Πώς να απελευθερωθεί από αυτό το κράτος? Με το να ξεκινήσουμε να το ψαλιδίζουμε. Να πούμε ότι εδώ δεν χρειάζεται, εδώ δεν χρειάζεται, εδώ δεν χρειάζεται. Και να αρχίσουμε να το πετροκόβουμε όπου δεν χρειάζεται. Να ρωτήσω. Αλλά ξέρετε τι θα σας πω, προσέξτε με. Διότι δεν θέλουμε να δούμε και τις συνέπειες. Εάν ψαλιδίζουμε το κράτος εκεί που δεν χρειάζεται, θα μείνει άνεργος κόσμος πάλι. Θα μείνει κόσμος στο δημόσιο που δεν χρειάζεται, που συνεπώς θα χάσει τη δουλειά του. Εγώ είχα πει λοιπόν, εκεί που δεν χρειάζεται αυτός ο κόσμος, θα πρέπει να φύγει από το δημόσιο. Να απολυθεί δηλαδή. Και πού θα πάει αυτός ο κόσμος? Θα χάσει τη δουλειά του, όπως χάνει τόσος κόσμος τη δουλειά του στον ιδιωτικό τομέα. Απορία. Επειδή πολλοί κόσμος έχει χάσει τον ιδιωτικό τομέα και εργάζομαι όλα αυτά τα χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και έχει ματώσει πριν να τη δει την κρίση η υπόλοιπη Ελλάδα. Από το 8 έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα και πιο πίσω. Θέλουμε και άλλους ανέργους. Δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε, βλέπετε πόσο παίζεται το ίδιο παιχνίδι. Οφείλω να ρωτήσω, να το δούμε στη συνολική εικόνα. Διότι είναι ανάγκη, πώς να σου πω, ότι καμιά φορά πρέπει να διορθώσεις κάτι, πρέπει να πονέσει κάτι για να διορθωθεί το άλλο. Βέβαια θα φύγουν μερικοί για να αρχίσουν να προσλαμβάνονται άλλοι. Βέβαια θα πρέπει να περάσουν από αυτή τη φάση. Αυτή η φάση θα μας λυτρώσει, θα ανατρέψει να την κατάσταση. Ναι, γιατί αν αυτό είναι το πρόβλημα, αν το πρόβλημα είναι αυτό, αν δεχτείτε ότι το πρόβλημα είναι αυτό, αν δεν αρχίσουμε να το διορθώνουμε, πώς θα διορθώσουμε το πρόβλημα? Πάντως, κρατώντας όλα αυτά που λέτε, για να γυρίσω πάλι λίγο στο ασφαλιστικό. Δεν τα κρατάτε. Όχι, τα κρατάω. διότι κολλάτε σε αυτό το σύστημα. Πώς θα γίνει αυτό? Ξέρετε γιατί επιμένω. Βλέπετε, η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, κύριε Πρόεδρε, κόλλησε και αυτή σε αυτό. Ξέρετε τι μηνύματα έρχονται από κόσμο, και δεν είναι λαϊκισμός αυτό, ο οποίος υποφέρει και δεν έχει ούτε τα βασικά. Αν κάνω εικόνα λοιπόν το τι γίνεται εκεί έξω και βάλω κι άλλο κόσμο να προσθεθεί σε αυτή την ανέχεια, νομίζω ότι θα είναι μια εικόνα απόλυτης καταστροφής. Θα μιλήσετε. Υπάρχει αυτός ο κόσμος, αυτός τώρα, ας πούμε, τη στιγμή που μιλούμε. Κάθε μέρα, αυτοί που είναι μέσα στο κράτος, επιβάλλουν νέους φόρους, μείωση συντάξεων. Αυτοί που είναι μέσα στο κράτος, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο είναι εξασφαλισμένοι, γιατί τους λέμε
Εντάξει, μπορεί να σας πιέσουμε λίγο, αλλά δεν θα χάσετε τη δουλειά σας, διότι είστε εξασφαλισμένοι. Θα επιβάλλουμε στους άλλους όμως, ούτε ξέρω τι, θα κλείσουν δουλειές, θα κλείσουν μαγαζιά, θα γίνουν καταστροφές. Όλα αυτά θα πάθουν οι άλλοι, αλλά εμείς που είμαστε μέσα στο κράτος, κρατιόμαστε. Είμαστε σίγουροι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτοί όλοι και όλοι οι άλλοι απ' έξω τρελαίνονται. Να πάμε τι λίγο. Τι θέλετε να μου πείτε λοιπόν? Γιατί όχι, είναι, όχι, εγώ επιμένω και οφείλω να επιμείνω στο ότι αφενός οι πολιτικοί έφτιαξαν ένα τέτοιο είδους υπερκέφαλο και υδροκέφαλο κράτος και ήταν λάθη δεκαετιών που δυστυχώς τα ζήσαμε. Μα για διορισμούς μιλούσαν, τα θυμάστε και εσείς έχετε διατελέσει και τα έχετε ζήσει. Και είναι λάθη τα οποία τώρα βάζουμε τον κόσμο να τα πληρώσει. Γιατί άκουσες τις ειρήνες των πολιτικών, έλα να σε βολέψω μωρέ, αυτά που γινόντουσαν, τα ξέραμε όλοι. Και τώρα καλείται κάποιος να μείνει στο δρόμο ένας ακόμη και ένας ακόμη και ένας ακόμη, επειδή φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δεν καλείται κανείς. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι αυτό το οποίο σας λέω, είναι ότι αυτός ο περιορισμός του κράτους σημαίνει ότι μερικοί από αυτούς που βολεύτηκαν στο κράτος, εκεί που δεν χρειαζόντουσαν, λέω ότι πρέπει να φύγουν τώρα, διότι αν δεν φύγουν, δεν μπορούμε να περιορίσουμε αυτή τη δαπάνη. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε, είναι ξεκάθαρο. Για να επιστρέψουν... Αν δεν περιοριστούν οι δαπάνες, θα συνεχιστούν οι φόροι. Μα είναι αυτό που λένε πολλοί, ότι και το χρέος να μας χαρίζανε σήμερα, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα επιστρέφαμε εκεί πέρα λόγω των δαπανών. Με τα μυαλά που έχουμε, βέβαια. Να πάω λίγο πάλι στο ασφαλιστικό. Βλέπουμε κουτσουρεμένες συντάξεις και αν βάλουμε κάτω και την προσωπική διαφορά που έχει ο νόμος του κυρίου Κατρούγκαλου, έρχονται συντάξεις, έχουμε δείξει και εμείς εδώ στην εκπομπή και των 100 ευρώ. Και πια αυτοί που παίρνουν τις υψηλές είναι πάρα πολύ λίγοι. Άρα και στο κομμάτι αυτό βλέπουμε ότι εκ των πραγμάτων και εκ των συνεχών περικοπών έχει έρθει, ας το πούμε, εξορθολογισμός. Για το κράτος εννοώ, γιατί για τον κόσμο έχει έρθει διάλυση. Δεν έχει έρθει εξορθολογισμός. Όχι, λέτε. Όχι. Διότι εξακολουθούν να υπάρχουν ευνοημένες ομάδες οι οποίες παίρνουν σύνταξη σε νεαρή ηλικία. Νεαρή ηλικία τι σημαίνει? Ότι μπορεί να πάρει σύνταξη στα 50 ή στα 55. Ναι. Και τι σημαίνει παίρνω σύνταξη στα 55? Σημαίνει ότι η υπόλοιπη κοινωνία θα σε πληρώνει όσο για το υπόλοιπο τη ζωή σου. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στα 55 φεύγουν από τη δουλειά τους. Η δε υπόλοιπη κοινωνία αναλαμβάνει να τους πληρώνει για 30-35 χρόνια. Από πού και ως πού? Γιατί? Αυτό, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι πολύ μικρό πια το ποσοστό των ανθρώπων που βγαίνουν σε αυτές τις ηλικίες. Όχι, μηδέν. Θέλω να πω ότι το κόστος πια δεν είναι τόσο μεγάλο. Μα τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επιτρέπεται να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Ναι, και έχετε δίκιο. Και έχω να σας πω ότι και πέρυσι είχαμε δείξει την εκπομπή περίπτωση ανθρώπου που εργαζόταν σε 10. Που έφυγε σαν να εργαζόταν από τα 6 του χρόνια με τόσα αίτια ασφάλισης. Λέω, επιτρέπεται να σημαίνουν αυτά τα πράγματα? Αυτοί που τα κάνουν αυτά δεν έπρεπε να είναι, πώς να σου πω, δακτυλοδεικτά, είναι, πώς να σου πω, αυτοί εγκληματούν κατά της κοινωνίας. Πώς τα κάνουν αυτά, τώρα, αυτή τη στιγμή? Και θα δείτε μερικές φορές, συνάδελφοί σας, στις εφημερίδες, τίτλοι, διότι αυτά πουλάνε τώρα. Τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα πάρετε πρόωρη σύνταξη. Δηλαδή διαφημίζουν στην εφημερίδα ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα καταφέρνουν να μας εξαπατούν. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχουμε βάλει κάτω φορολογικό, δημόσιο, ασφαλιστικό. Θεωρώ ότι είναι τρία ζητήματα μείζωνα. Ασφαλιστικό θα σας θυμίσω. Εγώ έχω κάνει πρόταση εδώ και 5-5 τόσα χρόνια. Συγγνώμη, όπως μας ενημερώνει ένας φίλος, το 12% είναι κάτω των 60 ετών. Των συνταξιούχων. Το 12% είναι κάτω των 60 ετών. Λίγο είναι. Κανένα δεν έπρεπε να είναι κάτω των 60. Γιατί να είναι? Λέω, εδώ που είμαστε, εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα. Ότι ο αριθμός εκείνων που συνεισφέρουν, αυτοί που πληρώνουν στο σύστημα, προκειμένου να υπάρχουν συνταξιούχοι, να παίρνουν οι συνταξιούχοι, έχει μειωθεί δραματικά. Δηλαδή είναι πολύ λίγοι εργαζόμενοι και πάρα πολλοί συνταξιούχοι. Και οι δήμονες λένε ότι έτσι όπως είναι το δημογραφικό πια, έχουμε τεράστιο ζήτημα σε βάθος χρόνου. Δεν βγαίνει με τίποτα. Δεν βγαίνει. Εγώ λοιπόν είχα κάνει μια πρόταση, η οποία φάνηκε τότε παλαβή, πριν από 5 χρόνια. Σήμερα φαίνεται απίστευτα λογική. Είχα πει, κόφτε τα όλα τα συστήματα και τις εισφορές, όλες τις εισφορές. Καταργήστε όλες τις εισφορές.
Και πέστε ότι θα πληρώνει ο προϋπολογισμός 700 ευρώ σε όποιον συμπληρώνει τα 67 χρόνια. Άνδρες και γυναίκες, είτε δουλεύανε είτε δεν δουλεύανε, και θα παίρνουν 700 ευρώ σύνταξη από τα 67. Και πέρα. Το ποσό που θα πληρώναν το κράτος θα ήταν μικρότερη επιβάρυνση από αυτά που πληρώνει σήμερα για να καλύψει τα ελλείμματα των ταμείων. Όσοι όμως, κύριε Πρόεδρε, τα έχουν πληρώσει ήδη, τι θα γίνει με αυτούς? Δηλαδή τώρα θα παίρνουν 700 ευρώ. Δεν είναι άδικο όμως για ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν 30, 35, 40 χρόνια. Τώρα τι παίρνουν? Τώρα που τα πλήρωσαν όλα αυτά, δεν παίρνουν λιγότερα? Φτάσανε εκεί, λέτε πάλι. Πού φτάσανε? Και πληρώνουν ακόμα εισφορές. Ναι. Λοιπόν, άρα γυρίζουμε πίσω από την ουρά μας. Λοιπόν, η αδικία συνετελέστη τώρα. Και θα συντελεστεί ακόμα, διότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Έτσι λοιπόν, λέτε, πιστεύετε ότι πάμε πιο κάτω? Ναι, βέβαια θα γίνουν χειρότερα. Και λέω λοιπόν, λέω εδώ υπάρχει μια απλή λύση. Καθαρή λύση. 700 ευρώ σε όλους. Τώρα, ποιοι αντιδρούν? Αντιδρούν οι λίγοι που κάπου είναι τρυπωμένοι, βολεμένοι και δεν φαίνονται. Διότι επειδή το σύστημα είναι πολύ... Και παίρνουν, λέτε, ακόμη ψηλές συντάξεις. Το χαοτικό κράτος που δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, υπάρχουν μέσα εκεί πολλοί που παίρνουν και δύο και τρία. Εκεί ο κύριος Λεβέντης. Ναι, μας τα έχει πει και εμάς. Μας τα έχει πει και εμάς. Υπάρχουν και τριπλές που παίρνουν 10 συντάξεις. Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγοι βέβαια, αλλά υπάρχουν ακόμη και 10. Λίγοι, αλλά αυτοί οι λίγοι είναι ικανοί να σταματούν οποιαδήποτε πρόοδο. Αλλά δεν έχουν τόση ισχύ. Δηλαδή είναι ικανοί. Διότι θα είναι. Άρα είναι σε θέση κλειδιά για να έχουν τέτοια παρεμβατικότητα. Για να μην αλλάξει κάτι. Για τους λίγους γίνονται τα φασαρίες συνήθως. Λοιπόν, όλοι οι λίγοι είναι κατά της απλοποίησης. Κάνα κάτι πολύ απλό. Θέλω κλείνοντας τη συζήτησή μας αυτή. Γιατί φανταστείτε λοιπόν, μισό λεπτό, παρακαλώ, για να μας ακούνε και στην επαρχία. Βεβαίως. 700 ευρώ άνδρες και γυναίκες, είτε δούλεψαν είτε όχι, χωρίς εισφορές. Εγώ ισχυρίζομαι ότι με αυτόν τον τρόπο όλα τα νοικοκυριά, τα αγροτικά, θα αλλάξει η ζωή τους. Ναι. Αυτό το οποίο έχετε λέω. Απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και είναι πάρα πολύ ευνοϊκό για όλους όσοι έχουν ή λίγα χρόνια ή δεν έχουν εργαστεί και ποτέ. Επαναλαμβάνω ότι για κάποιον που έχει εργαστεί 35 και 40 χρόνια και τα έχει πληρώσει, είναι άδικο. Δεν θα είναι πιο άδικο από αυτό που θα συμβεί τώρα έτσι κι αλλιώς. Βλέπετε χειροτέρευση του ασφαλιστικού? Βέβαια. Βλέπετε χειρότερα πράγματα. Θέλω κλείνοντας την εκτίμησή σας, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, μετά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, σε όποια κατεύθυνση, και στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό, έχουμε και κόκκινα δάνεια, έχουμε και το ιδιωτικό χρέος το οποίο έφτασε το δημόσιο, έχουμε μια σειρά από ζητήματα τα οποία είναι μεγάλα και δύσκολα. Και να επανέλθω στην αρχική μου ερώτηση του Eurogroup. Τι θα γίνει, πού πάμε, ποιο είναι το μέλλον όλης αυτής της ιστορίας? Αυτή τη στιγμή το μέλλον είναι συνεχίζουμε όπου είμαστε. Δηλαδή συνεχίζουμε να βουλιάζουμε σιγά σιγά στο βούρκο. Θα πάρουμε τώρα τη δόση, ελπίζω τουλάχιστον, θα πάρουμε τη δόση και θα συνεχίσουμε στην ίδια διαδρομή. Ανάπτυξη, αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο, δηλαδή ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να προσελκύσει επενδύσεις, τις οποίες χρειαζόμαστε. Ότι θα μπούμε σε μια διαδρομή που θα αρχίσουμε να σηκωθούμε στα πόδια μας. Δεν πρόκειται να συμβεί. Δεν τη βλέπετε? Όχι, δεν πρόκειται να συμβεί, διότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Με αυτή την κυβέρνηση, με αυτά τα οποία κάνει, δεν πρόκειται να συμβεί. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, δεν τα κάνουν και δεν μπορούν να τα φτιάξουν. Δεν μπορούν να τα φτιάξουν, πρέπει να αλλάξουν. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι πολλές φορές δυσαρεστείτε με τις απόψεις σας και εσείς είστε σταθερός, αν μη τι άλλο, εδώ και χρόνια. Και αυτά που μου λέτε σήμερα εμένα τα λέγατε και πριν από 10 και πριν από 15 και πριν από 20 χρόνια και ως υπουργός του συγχωρεμένου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Τώρα δεν λέω απλώς αυτό. Λέω ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Αλλά δεν θέλει και κανείς να ακούσει. Οπότε σας έχει φωνάξει κανένας από το πολιτικό σκηνικό? Τα λέω. Ό,τι είναι να πω, τα λέω. Σημειώστε ίσως μία από τις πιο σημαντικές. Αυτές προτάσεις πέραν από το ασφαλιστικό ή αυτό που λέγαμε πριν, θα το πω δύο κωδικά, δεν ξέρω πόση ώρα είστε ακόμα. Το ένα είναι, κάναμε μία πρόταση με μία ομάδα άλλων συνταγματολόγων για μία πρόταση για το Σύνταγμα. Κάναμε μία πρόταση, όχι για μερικές προτάσεις, ένα ολόκληρο έτοιμο Σύνταγμα. Το καταδέσαμε.
και υπάρχει στο διαδίκτυο, το έχει, το έχει περιλάβει και η ομάδα που έχει φτιάξει ο κύριος Τσίπρας. Κατά τη γνώμη μου, αντί να χάνουμε πολύ την ώρα μας, είναι μια βάση να γίνει μια συζήτηση. Θέλει συνένεση ευρύτητα, ευρύτερη. Ναι, αλλά αντί να γίνεται κουβέντα γύρω στον αέρα και της μπλου μπλου μπλου, θα ήταν πολύ καλό να συζητηθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, εδώ κοντά μας.